Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου φίλοι, επειδή έχω δεχτεί πάρα πολλές ερωτήσεις και δεν είναι εύκολο να απαντήσω σε όλες, σχετικά με το ζεμπέλικο και με όλα αυτά που βλέπετε στο διαδίκτυο να κάνουν και να σας παρουσιάζουν οι περισσότεροι που διδάσκουν ζεμπέλικο. Σκέφτηκα λοιπόν πως είναι πιο εύκολο και για μένα και για σας να πούμε δύο πράγματα μέσα από ένα βίντεο. Θα πούμε κάποιες αλήθειες όμως. Αν κάποιοι ενοχληθούν, ζητάω συγγνώμη, αλλά τι να κάνουμε, η αλήθεια είναι αλήθεια. Πάμε λοιπόν να πούμε μερικά πράγματα. Πρώτον, το ζεμπέκικο δεν έχει βασικά βήματα. Δεν έχει δηλαδή παραδοσιακά βασικά βήματα. Αυτό το έχουμε πει, το λέμε και θα το ξαναλέμε. Δεύτερον, πάνω στο τραγούδι που χορεύουμε ένα ζεμπέκικο, μπορούμε να πατήσουμε με βήματα μονά, με βήματα διπλά, με βήματα τριπλά. Μπορούμε να πατήσουμε με βήματα αργά, βήματα γρήγορα. Αρκεί να μην βγούμε από το μουσικό μέτρο, δηλαδή από εκεί που τελειώνει, αρχίζει, συγγνώμη, ένα μέτρο και τελειώνει. Είναι το κομμάτι, αυτό που έχουμε πει και σε άλλα βίντεο. Δηλαδή, στα βίντεο, τα προηγούμενα στα μαθήματα, έχετε δει ότι ξεκινάει από ένα σημείο και τελειώνει σε ένα άλλο. Αυτό είναι ένα μουσικό μέτρο. Μέσα σε αυτό το μουσικό μέτρο μπορεί κάποιος να κάνει 9, 12, 15, 13, όσα βήματα θέλει. Αρκεί να μην βγει από αυτό το μουσικό μέτρο. Τώρα, έχουμε πει πως κάποιος μπορεί να πατάει σε μονά, δηλαδή στα δυνατά. Άλλος να πατάει στη μελωδία. Και εξηγώ γιατί το λέω αυτό. Όταν, αγαπητοί μου φίλοι, ένα τραγούδι έχει μελωδία την οποία ακούμε πάρα πολύ καλά από το όργανο που είναι πιο μπροστά από όλα, είτε αυτό είναι το μπουζούκι είτε το αρμόνιο, και έχει και τραγούδι. Τραγουδάει ο τραγουδιστής. Ο τραγουδιστής και το μπουζούκι πατούν πάνω στον μπάσο. Το μπάσο είναι το όργανο εκείνο το οποίο παίζει το ρυθμό για να συντονιστούν όλα τα υπόλοιπα όργανα. Μπορεί κάποιος να πατάει εκεί μόνο. Μπορεί όμως να χορεύει και στη μελωδία. Να χορεύει και στο στίχο. Αφού λοιπόν ο στίχος και η μελωδία πατούν πάνω στο τέμπο, δηλαδή στο ρυθμό, τότε εγώ γιατί να είμαι λάθος αν πατάω στο μπουζούκι ή στη φωνή. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Αν κάποιος δεν μπορεί να το καταλάβει, ας μου ζητήσει να το εξηγήσω πάλι. Απ' την άλλη, έχετε μάθει όλοι ότι μετράμε το 1, 2, 3 και ούτω καθεξής. Εγώ θα σας πάω ανάποδα. Αυτό το μέτρημα, το 1, 2, 3, είναι μουσικολογικό μέτρημα. Είναι μουσικό μέτρημα. Εμείς μιλάμε για χορό. Άραγε στο μαθητή μας θα του εξηγήσουμε πώς θα πατήσει τα πόδια του. Από εκεί και μετά, αυτά τα 9 που λέτε όλοι βήματα, εγώ σας πληροφορώ ότι είναι 11 πατήματα. Και σας το έχω εξηγήσει και σε μήνυμα που σας έχω στείλει, αλλά και σε βίντεο πάλι. Το κάνω άλλη μία φορά. Όχι τίποτα άλλο, για να βοηθήσω κάποιους φίλους που θέλουν να μάθουν να χορεύουν. Άραγε λέμε λοιπόν, 1, πόσα πατήματα είναι, 2, 2, 3, 4, 4, άραγε πόσες κινήσεις έχω κάνει, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 6, 7, 8, 9, άραγε πόσα είναι, 11. Και ας μου δώσει κάποιος μια απάντηση, τι διαφορά που έχει το 1 με το 2, 3 και το αντίστοιχο 5 με το 6, 7. Ποια είναι η διαφορά, για να μου τη βρει κάποιος από όλους τους συναδέλφους και φίλους που γράφετε όσα κατά το δικό σας τρόπο γράφετε, θέλοντας να υπονοείτε μάλλον κάτι άλλο. Εγώ σας ευχαριστώ και μόνο που μπαίνετε στον κόπο να γράψετε ένα σχόλιο. Κάποιος φίλος μου έγραψε ότι σιγά οι ίδιοι είστε όλοι και εσύ το ίδιο. Θα επιμείνω ότι δεν είμαστε. Γιατί πολύ απλά, αυτός που θα έρθει να του δείξω 2 βήματα, 3, 5 στο ζεμπέκικο,
θα είναι για να μπορεί να χορέψει. Να χορέψει οποιοδήποτε τραγούδι. Τι εννοώ οποιοδήποτε. Αργό, γρήγορο, παλιό, καινούριο. Πώς. Φτιάχνοντας την κίνηση στα δικά του μέτρα. Τι εννοώ μέτρα. Εννοώ στο ύψος του, στο βάρος του, στην ηλικία του, στη γνώση του. Και απ' την άλλη, τη φιγούρα που θα του δείξω θα είναι έτοιμη να τη βάλει πάνω στο τραγούδι. Δεν θα τον πιέσουμε ντε και καλά να μάθει το τέμπο, το ρυθμό πρώτα. Γιατί πολύ απλά, αυτός που χορεύει δεν είναι μόνο ότι ακούει το τέμπο, το ρυθμό. Ακούει τα πάντα. Ποιος σας ξεσηκώνει να χορέψετε? Η μελωδία και ο στίχος. Άρα και λοιπόν, γιατί να μπορώ να πατήσω εκεί? Αυτά ήθελα να πω και πιστεύω ότι εξήγησα για άλλη μια φορά πόσο απλό και εύκολο είναι να μάθετε να χορεύετε ζεμπέκικο και μετά πάνω σε αυτά που θα έχετε μάθει να είστε σίγουροι ότι θα αυτοσχεδιάσετε. Και απ' την άλλη, είναι άλλη διδασκαλία για κάποιους οι οποίοι θέλουν να πάνε σε διαγωνισμούς, σε επιδείξεις, και άλλη η διδασκαλία που θέλει κάποιος για να ξεκινήσει να χορεύει ζεμπέκικο και όχι να κάθεται στην καρέκλα, ή θέλει απλά να ασχοληθεί με κάτι για να μπορεί να νιώθει και εκείνος όμορφο. Είναι τόσο απλό που δεν έχετε παρά. Δοκιμάστε. Ελάτε μαζί μου και εάν δεν τα καταφέρετε, τότε πολύ απλά εγώ θα είμαι λάθος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας μέχρι τώρα. Να είστε καλά, να έχετε υγεία. Γεια σας.